στις θέσεις του στα άλογα. Δόθηκε κίνηση σε 7η υποδρομίας, πολύ καλή κίνηση για τα άλογα. Από την εξωτερική ο Μπαρπαφώτης θέλει και παίρνει την πρωτοπορία. Έχει όμως κοντά του την Άντισσα, η οποία πιέζει και βρίσκεται κοντά. Πιο πίσω είναι ο Θαλασσίτης με Κρίστιν Νικόλ Στράικ από την εξωτερική. Τελικά η Άντισσα οδηγεί, παίρνει την πρωτοπορία. Ακολουθεί δεύτερος ο Μπαρπαφώτης, ο Ηγίσανδρος πιο πίσω. Κρίστιν Νικόλ Στράικ, ο Θαλασσίτης στην εσωτερική. Και πιο πίσω ο Βίτσι Στόρ. Το 500 έχουμε περάσει. Μια Άντισσα ελαφρά μπροστά από τον Μπαρπαφώτη. Δύο μήκη πιο πίσω. Η Γίσαντρο στο Στράικ. Κρίστη Νικόλα ακολουθεί με Θαλασσίτη στην εσωτερική. Ο Χαλαντρικά και ο Βίτσι Στόρ προσπαθούν να κάνουν finish. Μπαρπαφώτη κάνει επίθεση στην Άντισσα και αποσπά την πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι η Γίσαντρο με το Στράικ. Ο οποίο κάνει καλό finish. Τελευταία 200 μέτρα. Ο Μπαρπαφώτη βρίσκεται στην πρωτοπορία. Η Άντισσα πιο πίσω. Ο Στράικ κάνει finish. Ο οποίο είναι δυνατό ο Στράικ. Στράικ θέλει να περάσει και περνάει. Στράικ στην πρωτοπορία κατευθείαν κάθεκτος να πάρει μια άνετη νίκη. Μπαρπαφώτης, Άντισσα και τέταρτος Χαλαντρικάς.